είμαστε σε επίσκεψη εργασίας εδώ και 2 εβδομάδες. Μία μέρα αφού πήγαμε σε επίσκεψη, μας έθεσε σε παράνομη διαθεσιμότητα, την οποία βέβαια δεν την δήλωσε πουθενά, είναι τελείως παράνομη. Κράτησε 1 εβδομάδα αυτό. Τώρα δουλεύει το σφαγείο με 10 άτομα, οι οποίοι 3-4 είναι παράνομοι, ανασφάλιστοι, οι οποίοι δεν ήταν υπάλληλοι της εταιρείας πριν. Μας χρωστάει από το 11 ακόμα λεφτά, από το Νοέμβριο, Δεκέμβριο, δώρο Χριστουγέννων, και μας έδινε που και που ψίχουλα και συνέχεια μας έβαζε λεφτά μέσα, δεν μας πλήρωνε καθόλου. Τώρα σταμάτησε την πληρωμή, μας είπε να ξεχάσουμε τα δεδουλευμένα. Δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα. Να ξεχάσουμε γενικά την πληρωμή 2 μήνες να δουλέψουμε τζάμπα και συνέχεια να υπογράψουμε νέες συμβάσεις με τις οποίες θα χάσουμε όλα τα δικαιώματά μας, καθώς έχει υπαλλήλους που δουλεύουν 25 χρόνια στην εταιρεία και παραπάνω. Και τώρα είμαστε εδώ στον αγώνα, προσπαθούμε να ό,τι κερδίσουμε, να μπορέσουμε να πάρουμε τα λεφτά μας και αυτά. Είστε σε επίσκεψη. Σε επίσκεψη εδώ και 2 εβδομάδες, το είπα στην αρχή. Είναι μεγάλη εταιρεία. Τι θεωρείτε ότι οδήγησε σε αυτή την κατάσταση? Οδήγησε η κακή χρήση της προέδρου της εταιρείας. Τα έφαγε τα λεφτά, δεν πλήρωνε, δεν έκανε, δεν πληρώνει κανέναν, και προμηθευτές και πελάτες, πουθενά. Χρωστάει σε όλους, χρωστάει και σε εμάς, πάντα μας καθυστερεί στις πληρωμές μας. Δεν μας δίνει λεφτά, συνέχεια μας έλεγε ψέματα ότι πάμε καλά και θα πληρωθούμε και δεν μας πλήρωνε ποτέ. Για πόσους μισθούς μιλάμε? Μιλάμε για μέσο όρο 6-7 χιλιάρικα τον καθένα χρωστάει. Και παραπάνω, έχει άλλους που χρωστάει 8-9, έχει άλλους που χρωστάει 3 φυσικά. Αλλά κατά κύριο λόγο χρωστάει 6-7 χιλιάρικα στον καθένα και είπε να το ψυχάσουμε τελείως, δεν πρόκειται να μας δώσει φράγκο. Πόσοι εργαζόμενοι? Εργαζόμενοι είμαστε στο σφαγείο μόνο, υπάλληλοι σφαγείου είμαστε 35 άτομα. Αλλά η εταιρεία συνολικά έχει γύρω σε 70 αυτή τη στιγμή, μετά αφού προχώρησε σε 30 πωλήσεις περίπου, οι οποίοι δεν πήραν ούτε αυτή τα λεφτά τους, ούτε οφειλόμενα, ούτε αποζημίωση, απόλυση, ούτε τίποτα. Και το κακό είναι μεγάλο, δεν έχουμε να φάμε, είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση και η αδιαφορία της διοίκησης είναι τεράστια.